Επόμενος, τώρα, πάνω απ' όλα. Εδώ, στο στούντιο, κάτι μας σχοβολάει. Είναι το άρωμα της Βούλας Πατουλίδου. Δυτικά όμως, εδώ και 2 χρόνια, κάτι πολύ βρωμάει. Και δεν είναι δικό μου άρωμα εκείνο. Και, ναι, εκεί δεν είναι το δικό σας άρωμα, κυρία Πατουλίδου. Εκεί είναι πολλά η οσμή που τώρα αναδύουν άγνωστες πηγές. Εδώ και 2 χρόνια και παραπάνω. Δημιουργούν και παραπάνω, αλλά τώρα έγινε εντονότερο. Ναι, ναι, ναι. Και δημιουργούν μια σε αφόρητη. Και ακόμη και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να υπάρχουν. Δημιουργούν μια αφόρητη διαβίωση στους κατοίκους. Ναι, δεν το συζητάμε. Αλλά και μια εύλογη οργή ότι δεν αντιμετωπίζονται με ισονομία και ισοπολιτεία. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Να έχουμε έτσι μια πλήρη εικόνα και τα δυο. Και εγώ εξοργίστηκα, συγγνώμη, θα το πω, χθες εξοργίστηκα στον αέρα, γιατί μας ενημέρωσε η ρεπόρτερ μας ότι ακόμη, αφού τοποθετήθηκαν τα μηχανήματα. Τοποθετούνται. Ναι, τοποθετούνται. Θα έχουμε ένα εξάμηνο, οχτάμηνο μπροστά μας για να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, κλείστηκε η διετία. Όχι. Αυτά. Από τρεις παράλληλες πηγές και τρόπους προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τουλάχιστον και το επιστημονικό δυναμικό και να βρεθούν τα χρήματα για να σταματήσει αυτή η ιστορία. Η μία είναι η προγραμματική σύμβαση, κάτι άκουσα για περιβαλλοντικές άδειες, εκεί έρχεσαι και χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο, γιατί δεν βγαίνει μέσα σε μία εβδομάδα, ένα μήνα, μπορεί να κάνει και 1 χρόνο και 2 χρόνια. Για πείτε λίγο, μπορεί και παραπάνω από 2 χρόνια. Η γραφειοκρατία και η τυπικότητα. Και να σας πω, κάποια στιγμή, στρατό, δεν χρειάζεται, κάποια στιγμή σε τρελαίνει. Με και μάλιστα τώρα που κατεβήκαμε στην κοινή παρουσία των Δήμων και των Περιφερειών με τον Υπουργό Ιστορικών, εγώ περίμενα να ακούσω ότι άρση αυτής ή τουλάχιστον περιορισμό της γραφειοκρατίας, κάτι που δεν τουλάχιστον το άκουσα. Άρα λοιπόν, με τρεις τρόπους. Ένας είναι η προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο, με το τμήμα χημίας, όπου εκεί υπεύθυνη είναι η κυρία Κωνσταντίνα Σαμαρά για το εργαστήριο ελέγχου ρύπανσης. Αυτό έχει ξεκινήσει. Είναι οι τρεις καινούργιοι σταθμοί που τοποθετούνται στην πύκνωση της οσμής, δηλαδή στο Κορδελιό. Είναι συγκεκριμένα τα 3 σημεία. Αυτό ξεκινάει, είναι 12μηνο. Το πρόγραμμα το οποίο το έχει κάνει η Μητροπολιτική μέσα σε 12 μήνες. Δεν μπορώ να μην γελάσω. Όχι, κυρία Πατουλίδου, ειλικρινά, 2 χρόνια. Ξέρετε τώρα κάτι, σας ακούει ο απλός τηλεθεατής. Και λέει τι κάνει και αυτή. Και συγχαίρομαι και τη λέξη απλός. Τι κάνει σας ακούει αυτή. Ο τηλεθεατής και τηλεθεάτρια που ζουν εκεί πέρα. Και λένε πω, καλά ρε παιδιά, 2 χρόνια χαριμό. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Όχι, και εσείς ακόμη ασχολείστε. Θα το πάω τελείως διαφορετικά. Από πέρσι τον Απρίλιο ζήτησα να βγει ένα μικρό πρόγραμμα για να μπορεί να μαζεύονται από τους δρόμους τα σκοτωμένα ζώα και σε 4 μήνες μου λέει θα το βγάλουμε. Από πέρσι τον Απρίλιο. Αυτό γιατί για τα πτήγματα. Όχι το μόνο για τα. Λέω, είναι αυτό το άσχετο της διαδικασίας της χρονοβόρας. Όμως, μέχρι τώρα εκείνο που δεν μετριόνταν ή τουλάχιστον δεν προσπαθούσαμε, δεν υπήρχε τρόπος να το κάνουμε, γιατί τα ελληνικά πετρέλαια έδεσαν ένα συγκεκριμένο όργανο στο Πανεπιστήμιο, είναι πάνω από 1000 χημικές ενώσεις, 400 δείγματα. Μέχρι τώρα η δυνατότητα που είχαμε ήταν οι μερκαπτάνες, δίσως με σωσμές, αλλά αυτές δεν ήταν εκείνες που μπορούσαν να μας βοηθήσουν για να ενοχοποιήσουμε τη μυρωδιά. Έλα λοιπόν, είναι η μία η περίπτωση. Άρα, ακριβώς για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί και πέρσι που το λέγαμε. Ήταν το ξεκίνημα αυτών των δράσεων. Θα μπορούσαμε να φωτογραφίσουμε, αλλά δεν θέλουμε να πούμε ανακρίβεις. Γιατί τώρα, για αυτή να μην. Η δυσκολία είναι πολλές και διαφορετικές. Πάνω από 1000 χημικές ενώσεις. Πάνω αυτό από 1000. Πάνω από 1000, τις οποίες όμως δεν μπορούσες με τα υπάρχοντα, με τους υπάρχοντες σταθμούς και τα μηχανήματα να το δεις. Ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, ναι. Ξεκίνησε. Η δεύτερη δράση είναι με τη βοήθεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο Πράσινο Ταμείο, όπου γίνεται η αναβάθμιση και η ανανέωση και της παρακολούθησης των μηχανημάτων, αλλά και της πληροφορίας που θα έρχεσαι και των κλωβών. Το Πράσινο Ταμείο το δεύτερο και το τρίτο, η αναβάθμιση όλων των σταθμών μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης. Παιδιά, είμαστε σε μια περίοδο που δυστυχώς αυτά θα έπρεπε να είχαν γίνει και τώρα τα δρομολογείς. Δεν μπορεί να μην βγάλουμε αποτέλεσμα. Περιγράψατε ένα μέρος λοιπόν του οδικού χάρτη αντιμετώπισης αυτής της κρίσης. Από τρεις παράλληλες δραστηριότητες. Λοιπόν, ο οδικός χάρτης. Ένα δευτερόλεπτο μέχρι μόνο. Μέχρι στιγμής φτάνει εκεί. Ένα τώρα δευτερόλεπτο χάρη μου για να καταλάβουμε. Γιατί ο κόσμος εύλογα θυμώνει. Να φανταστείτε ότι οι προδιαγραφές πώς θα έπρεπε να είναι ο διαγωνισμός, το οποίο το Υπουργείο, εάν τα αφήναμε με όλα όσα έχει, το είδατε ΔΕΗ κλπ, μπορεί να ήταν και μετά από 1 χρόνο. Εδώ δεν μπορώ να μην αποδώσω τα εύσημα στις υπηρεσίες που το έτρεξαν. Ναι, αλλά, δεν βγαίνουν διαγωνισμοί αλλιώς. Περιγράψατε, επαναλαμβάνω, τον οδικό χάρτη αντιμετώπισης της κρίσης και εντοπισμού των εστιών. Και το Γολγοθά της γραφειοκρατίας. Προσέξτε όμως τώρα, περιμένετε, γιατί αποτελέσματα. Το δαιμόνιο μυαλό μου.
Αυτό είναι στο να τα εντοπίσετε. Τώρα, αν πολύ φοβάμαι ότι όταν εντοπίσετε τις αιστείες, mm-hmm. θα ακολουθήσει πάλι ένας οδικός χάρτης που μπορεί να πάρει μια διετία για το πώς θα εξαλείψετε και με ποιο τρόπο αυτές τις αιστείες. Από τη στιγμή, επιστημονικά εννοώ. Από τη στιγμή που εγώ θα ξέρω ότι είναι ο Χάρης και η Εύα και είναι έτσι, από εκεί και πέρα μετά πιέζεις με τον, όταν είναι ταυτοποιημένα και σίγουρα, γιατί δεν μπορεί να πυροβολήσει άσφαιρα. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Γιατί αν ήταν να πυροβολήσω άσφαιρα, δεν θα ερχόμουν. Άρα δεν θα τελειώσουμε γρήγορα. Θα αυτό τελειώσει, λέω, κυρία Πατουλή. Τουλάχιστον θα αντιμετωπιστεί. Ευελπιστώ ότι θα αντιμετωπιστεί. Δεν μπορεί, παιδιά, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι υπηρεσίες είναι μαζί με τους πολίτες, που και αυτοί θα είναι συνεργάτες, θα έχεις τη δυνατότητα ακόμα και εκτός, έκτακτα. Και μάλιστα μπορεί να γίνεται και άμεσα, χωρίς να υπάρχει κάποιος εκεί, άμεσα η μέτρηση, γι' αυτό είναι τα καινούργια εργαλεία που τα χρησιμοποιούμε, mm-hmm. και η βοήθεια προς τους πολίτες ότι ξέρετε, έχουμε βάλει αυτό το πράγμα, αν και εφόσον κάτι δείτε, μυρίσετε, ακούσετε ή οτιδήποτε, άμεσα. Αυτό δεν γινόταν, οπότε όταν πηγαίναμε εμείς, δεν υπήρχε η μυρωδιά. Ωραία. Το χάναμε το πράγμα. Τώρα, η μυρωδιά αυτή, εμείς όταν επιστρέφουμε από τα ταξίδια που κάνουμε με την εκπομπή, συνήθως όταν μπαίνουμε εκεί από τη δυτική σου, η αλήθεια είναι υπάρχει κατευθείαν, αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι αλλάζει. Ναι. Δεν υπήρχε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν υπήρχε, δεν ήταν από τόσο πάντοτε. Έντονη. Ναι, δεν ήταν. Τουλάχιστον από τους κατοίκους. Ναι, από τους κατοίκους που συζητάμε και με τον Δήμαρχο που έχουμε συζητήσει και με τις υπηρεσίες τα τελευταία. Ας μην τα αριθμίσω. Αλλά τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι πολύ πιο έντονο. Δηλαδή αυτό που μετρούσαμε εμείς στις Μερκαπτάνες που είναι η δυσοσμία, δεν μπορούσε, δεν έδειχνε κάτι για να μπορείς να το ταυτοποιήσεις. Άρα ούτε έχει να κάνουμε αυτό που λέγαμε και πέρσι, γιατί το τονίζουμε το πέρσι. Ναι, πέρσι ήταν αποπνικτικό. Ήταν αποπνικτικό. Άρα δεν έχει να κάνει και από ό,τι φαίνεται αποκλειστικά με μία επιχείρηση. Όχι. Γιατί μία επιχείρηση δεν μπορεί να επηρεάσει. Πάντοτε στοχεύεις αυτό που βλέπεις. Δεν ξέρεις, μπορεί να υποπτεύεσαι, αλλά αυτό που βλέπεις συνήθως λες, α, αυτό τα φταίει, γιατί κάποια στιγμή όταν δεν αντέχεις. Αυτό που βλέπεις είναι ένοχο. Δεν είναι πάντοτε έτσι. Ας το ταυτοποιήσουμε, γιατί εντάξει, έχουμε ένα πανεπιστήμιο εξαιρετικό, ένα τμήμα χημίας εξαιρετικό. Καλά, είναι μέσα από τα καλύτερα και από τα ελληνικό. Μέσα σε 12 μήνες πιστεύω ότι θα έχουμε. Κανείς δεν το αμφισβητεί, είναι από τα καλύτερα. Αλλά δεν έχει τα εργαλεία, δεν έχει τις πιστώσεις, και τις δεν πιστώσεις. Το βοηθάει κανείς. Οπότε και σε αυτό το ζωφερό περιβάλλον μην το ισοπεδώνουμε. Και με τη γραφειοκρατία που μας περιγράψατε, εγώ το λέω και θα το ξαναπώ. Γύρισε το μυαλό. Εγώ το λέω και θα το ξαναπώ, γιατί το υποψιάζομαι ότι κάπως έτσι θα γίνει. Όχι. Θα εντοπίσετε τις αιστείες και μετά γραφειοκρατικά θα σας πάρει καμιά διετία. Όχι, για να εντοπίσετε δια της νομίμου οδού. Να το συνοψίσουμε. Επιστημονικό προσωπικό, το οποίο όταν δεν έχει εργαλεία δεν μπορεί να κάνει δουλειά, το εξασφαλίσαμε. Ένα χρόνο σας πήρε αυτό, περίπου. Ναι. Για τα εργαλεία, ναι. Τα μηχανήματα. Ναι. Γιατί ποιες είναι οι προδιαγραφές. Όταν θα έχουμε λοιπόν εικόνα μέσα σε 6-8 μήνες, γιατί και οι επιστήμονες μετά τις πρώτες εικόνες που θα έχουμε, τα πρώτα εικόνες, τα πρώτα αποτελέσματα, είναι σίγουρο ότι θα έχετε εσείς την γνώση εκείνη που δεν θα αμφισβητείτε. Ναι. Και μετά θα δεν θα λες ίσως, είναι έτσι. Ναι. Δεν θα πάρει τον χρόνο που όχι, δεν μπορείς να τα αφήσεις έτσι, γιατί δεν μπορείς να τα αφήσεις έτσι. Γιατί όταν μιλάμε μακάρι, για πολύ μεγάλα Παπλήλου. Πρόστιμα και τσουφτερά πρόστιμα, μετά όλοι προσαρμόζονται. Μην το πάρετε προσωπικά, δεν έχει να κάνει με εσάς. Οι αιχμές που αφήνω δηλαδή. Και οι αιτιάσεις έχουν να κάνουν με την παθογένεια ενός συστήματος γραφειοκρατικού. Που μου έχει γυρίσει το μυαλό. Ξεδιαλύνει... Μου έχει γυρίσει το μυαλό. Έχει λακκούβα. Ναι, για να κλείσουμε τη λακκούβα πρέπει να βγει το πρόγραμμα. Ναι. Αλλάζουν οι τιμές, αλλάζουν οι διαγωνισμοί. Ξαναφεύγεις πίσω, ρε παιδιά, θα τον θάψουμε τον άλλο μες στη λακκούβα που θα πέσει. Αλλά στους φωτισμούς ναι. του περιφερειακού δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Όχι, λακκούβα, γιατί άμα βάλεις τη μία και αλλάξει λίγο ή δεν ξέρω και πώς τα λένε ακριβώς αυτά. Αλλά και εγώ να σα πω ποιο δρόμο παρατήρησα προχθές τώρα το Πάσχα που ήμουν και στην Αριδαία εκεί στα μέρη μου. Επιστρέφοντας λοιπόν. Είναι πριν μπει στη δυτική είσοδο αυτό που λέμε, και μετά τα ελληνικά πετρέλαια. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι εκείνο ο δρόμο που έχει τις παλιές, τον παλιό φωτισμό. Δεκαετίες είναι σκοτάδι. Είναι αυτό εκεί, που ανακοινώθηκε στο αναπτυξιακό. Αυτό που ανακοινώθηκε στο αναπτυξιακό συνέδριο, ότι γίνεται η προσπάθεια MES-DIT συν αποτέλεσμα. Λάβες, είναι η τεχνολογία. Ναι, ναι. Και τώρα αυτό είναι η και είναι να αλλάξουν όλα. Αλλά ακόμα περιμένεις για το αν θα αποφασίσουν κατά πόσο ο ιδιωτικός τομέας με το δημόσιο θα συμπράξουν για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί και αυτός. Νομίζετε, δεν τα βλέπω. Και αντικαρδιά σου εκεί. Δεν τα βλέπω. Και σκοτάδια και μυρωδιά και λεπτά. Τις βρωμιές που καθαρίζουμε και την άλλη μέρα πάλι ξανάρχονται. Πήρε τηλέφωνο τώρα, μας ενημερώνουν από το Control μία τηλεθεάτρια και μας ζήτησε να σας το μεταφέρουμε ότι τα περισσότερα παιδιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σε εκείνη την περιοχή που υπάρχει έντονη δυσοσμία, υποφέρουν από άσθημα και αναπνευστικά προβλήματα. Να ζητήσω συγγνώμη.
δεν διορθώνει το πρόβλημα των παιδιών. Αλλά ειλικρινά, εκείνο που θα ήθελα να γίνει αντιληπτό, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ανεκτό, τουλάχιστον αντιληπτό, γιατί και το δικό μου το παιδί αν είχε πρόβλημα, θα έλεγα ρε παιδιά, και δεν ήξερα τον τρόπο της δημόσιας, τουλάχιστον διοίκησης και πόσο αποτελεσματική είναι, δηλαδή από τρεις πάντες προσπαθείς να το πιάσεις, έχοντας βρει τα εργαλεία, τα χρήματα, τους επιστήμονες, και λες τώρα είναι δικό σας πεδίο, βοηθήστε αυτούς τους πολίτες και μας. Κατά μέσο θεωρώ έτσι, ότι ναι. Θα έχουμε, ναι. Θα ξέρουμε γιατί τι ήδη είναι. Από αυτή την εβδομάδα, με την τοποθέτηση των καινούριων δειγματοληπτών, ναι, θα έχουμε τουλάχιστον κάποια πρώτα. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, να κλείσουμε ένα άλλο θέμα, αφού το λύσαμε αυτό και πάρα πολλά. Καλό είναι, όχι, να πούμε λίγο για την ανατολική πλευρά, επειδή νωρίτερα η συνάδελφος Ελένη Καμπάκη μας έδωσε την είδηση ότι η περιφέρεια. Ανακοίνωσε τις ασφαλείς ακτές για τους λουόμενους. Και τις θάλασσες. Μπορούμε να κάνουμε μπάνιο και έχει να κάνει με την Περαία. Ακριβώς. Την Αγία Τριάδα μέχρι το Πύργο, μηχανιώνα. Κάναμε όταν ήμασταν μωρά. Θα ξανακολυμπήσουμε δηλαδή σε αυτά τα νερά φέτος. Έτσι φαίνεται ότι θα κολυμπήσουμε και λέτε τώρα εσείς, το θυμόσαστε γιατί μαζί τα συζητούσαμε για την μεγάλη θεομηνία του 2-6 το Σεπτέμβρη. Ναι. Θέλετε, βλέπω τις κατασκευές των αντιπλημμυρικών που είναι, θεωρώ, για μια ζωή πλέον. Άμα σας πω ότι ένα το κομμάτι... Το 16, έτσι, όχι το 16. Το 16, όχι, αυτά έχουν γίνει. Ναι. Τουλάχιστον ένα κομμάτι 5 μέτρων. Ήρθε η κτηματική υπηρεσία και λέει, παιδιά, δεν έχετε περιβαλλοντική άδεια, δεν έχετε εκείνο, πρέπει να τον γκρεμίσετε. Και λέω, να πεθάνω. Φεύγει ο τόπος. Τι προστατεύεις εάν ο τόπος φύγει, γιατί εγώ, σαν Μητροπολιτική Ενότητα, σαν Περιφέρεια, σαν Πολιτική Προστασία, σαν Τεχνικές Υπηρεσίες, προσπαθείς να προστατέψεις και την περιουσία και τη δουλειά, γιατί είναι ηχθειόσκαλα εκεί. Είναι το Αγνάντι παραπέρα, είναι το κέντρο υγείας. Και λες ρε παιδιά. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, χρόνια πολλά. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μπάνιο, κύριε Πατρίκη. Βεβαίως με το καλό.